Στις κάλπες προσέρχονται από νωρίς το πρωί πολίτες της Σριλάνκα για την ανάδειξη του νέου κοινοβουλίου. Η προεκλογική περίοδος σημαδεύτηκε από το θάνατο 4 ανθρώπων σε περιστατικά βίας, ένας αριθμός πάντως που σύμφωνα με τους παρατηρητές είναι μικρότερος σε σχέση με το παρελθόν. Την προτίμηση των 15 εκατομμυρίων ψηφοφόρων διεκδικεί εκ νέου ο πρώην πρόεδρος της χώρας Μαχίντα Ρατζαπάξα, που φιλοδοξεί να επανέλθει στα υψηλά αξιώματα της χώρας, αυτή τη φορά ως πρωθυπουργός. Βασικός αντίπαλός του, ο νυν πρωθυπουργός Ρανίλ Βικρεμεσίγκε, ο οποίος ολοκλήρωσε τον προεκλογικό του αγώνα με βασικό του σύνθημα ότι πρέπει ο λαός της χώρας να οδηγήσει οριστικά τον 69χρονο Ρατζαπάξα στη σύνταξη. Ο Ρατζαπάξα τον περασμένο Ιανουάριο έχασε τις προεδρικές εκλογές από τον πρώην Υπουργό Υγείας Μαϊτριπάλα Σιρισένα.